centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα στο συνεταιρισμό και στους ακροατές. Τελικά ποιος νίκησε? Δεν ξέρω, νομίζω ότι νίκησε η λογική. Και η επιστημονική κοινότητα, με βάση αυτό που τουλάχιστον μας είχαν πει σε εμάς το προηγούμενο διάστημα, ότι άμεσα θα πρέπει να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Ναι. Εμείς, όπως ξέρετε και από την προηγούμενη εβδομάδα, η θέση μας σαν κτηνοτρόφοι ήταν ότι πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, γιατί μόνο έτσι βλέπουμε τη λύση να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια. Τελικά πάρθηκε η απόφαση, ανακοινώθηκε, βγήκε και το ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβέρνησης από τις 7 Αυγούστου. Μετά από την πίεση την οποία όλο αυτό το διάστημα πιέζαμε. Και τι λέει? Η απόφαση είναι ξεκάθαρη, θα γίνει το εμβόλιο για όποιον θέλει, όποιον συνάδελφο κτηνοτρόφο θέλει να το κάνει, προαιρετικό δηλαδή, δεν υποχρεωτικό. Γιατί είναι υποχρεωτικό, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το προαιρετικό μπήκε γιατί είναι το κόστος στη μέση. Και επειδή θεωρούν ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν θα το κάνουν, επομένως είναι το οικονομικό. Ναι, αλλά είναι δυνατόν? Έχω αυτή την περιουσία μου εγώ και δεν θα θελήσω να κάνω το εμβόλιο? Είναι δυνατόν? Τι θα προτιμήσω δηλαδή, θα πιάσει όλα τα πρόβατα κατά πυρετός? Εμείς γι' αυτό από προχθές παίρνουμε τηλέφωνο, από χθες μάλλον τηλέφωνο σε όλους τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι κάνουν δήλωση όντα στο συνεταιρισμό, αλλά και στους άλλους συνεταιρισμούς, ναι, που κάνουν τις δηλώσεις. Τους ενημερώνουμε για αυτή τη διαδικασία, προσπαθούμε να μαζέψουμε τα στοιχεία ακριβώς και να δούμε πόσα ζώα πρέπει να εμβολιαστούν, γιατί το εμβόλιο θα πληρωθεί από την περιφέρεια, ναι, και έπειτα η περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί με βάση την απόφαση από το Υπουργείο. Άρα λοιπόν τώρα πληρώνει η περιφέρεια, δηλαδή θα πληρώσει και ο Κασαπίδης, τα λεφτά αυτά θα τα πάρει όμως από το κράτος σε μεταγενέστερο, ναι, χρόνο. Ναι, αυτό γράφει τουλάχιστον η απόφαση που έχω μπροστά μου. Και πότε θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία και αν είναι και γραφειοκρατική, αν χρειάζεται δηλαδή να κάνουν πράγματα οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή? Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα οι κτηνοτρόφοι. Αυτό που χρειάζεται είναι όσοι δεν έχουν δηλώσει τα ζώα που θέλουν να εμβολιάσουν να πάρουν τηλέφωνο στους συνεταιρισμούς, ναι, για να δηλώσουν τον αριθμό των ζώων για να μπορέσουμε να κάνουμε την κατάσταση για να αιτηθούμε τα εμβόλια. Πιστεύω ότι η διαδικασία θα πάρει μέχρι τέλος της εβδομάδας για να πάρουμε την έγκριση και ποιο εμβόλιο θα κάνουμε. Ναι. Και από την επόμενη εβδομάδα να αρχίσουν να εμβολιάζονται τα ζώα. Το θέμα είναι και ποιος θα τα εμβολιάσει τώρα, Δημήτρη. Μπράβο. Αυτό γιατί εδώ μιλάμε για χιλιάδες τώρα πρόβατα και τα λοιπά. Ποιος θα τα εμβολιάσει αυτά? Αυτό το πράγμα σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να γίνει από μεριάς του κτηνιατρίου, γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό. Ακριβώς. Σε αυτό που καταλήξαμε είναι τουλάχιστον, επειδή το εμβόλιο έχει ένα κόστος πάνω από 3 ευρώ. Ναι. Και επειδή την πρώτη φορά που γίνεται χρειάζεται επανάληψη, επομένως θα πάμε στα 6 ευρώ περίπου, ναι, ναι. Είναι μεγάλο το ποσό για τους κτηνοτρόφους. Αυτό που θα επιβαρυνθούν θα είναι ο κτηνίατρος ιδιώτης, ο οποίος θα κάνει το εμβόλιο. Άρα λοιπόν ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει με τον δικό του κτηνίατρο, ναι, να γίνουν, ναι. Εμείς προσπαθούμε και μέσα στο εμβόλιο. Να το ρωτήσω και αυτό όμως, υπάρχουν κτηνοτρόφοι, Δημήτρη, που ξέρουν να κάνουν εμβόλια? Δηλαδή μήπως έχουν αποκτήσει και αυτό? Πώς κάνει? Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχουν κτηνοτρόφοι, αλλά επειδή είναι εμβόλιο και επειδή χρειάζεται κάποια μέτρα συγκεκριμένα προστασίας, ναι, μπορεί να το κάνει μόνο πιστοποιημένος κτηνίατρος. Μάλιστα, μάλιστα. Και επειδή και στο νομό έχουμε αρκετούς κτηνίατρους, νομίζω και με αυτούς που συνεργάζονται οι κτηνοτρόφοι, γιατί υπάρχει και ένας θεσμός από παλιά του κτηνίατρου εκτροφής, και με αυτούς που δουλεύουν, δηλαδή οι κτηνοτρόφοι που παίρνουν φάρμακα και όλα αυτά, θα επιβαρυνθούν μόνο σε συνεννόηση με τον κτηνίατρο το κόστος για να κάνει άρα το εμβόλιο. Άρα λοιπόν θα πληρώσετε μόνο τον κτηνίατρο για να έρθει να εμβολιάσει το κοπάδι, ναι, ναι, σας, αφού θα προμηθευτείτε τα εμβόλια. Ναι. Τα εμβόλια από πού θα τα παίρνει ο καθένας? Τα εμβόλια θα έρθουν μαζικά στην κτηνιατρική υπηρεσία και θα τα πάρουμε από την κτηνιατρική υπηρεσία με βάση το τι έχει δηλώσει ο καθένας στην κατάσταση που χρειάζεται. Χρειάζεται κάποια προστασία αυτή, κάποια θερμοκρασία, ένα ψυγείο, κάτι? Σίγουρα, ναι, ναι. Όλα αυτά άρα είναι λοιπόν μέτρα συγκεκριμένα, ναι, 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 που θα, ναι, πρέπει να είναι, και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος αυτός που θα το πάρει, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να ασχοληθεί με το εμβόλιο, γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τι μπορεί να έχει παραπέρα. Επομένως χρειάζεται μια ευθύνη, ναι, σοβαρή. Η κάλυψη του εμβολίου αυτή για πόση χρονική διάρκεια είναι? Δηλαδή για φέτος θα κάλυψει μόνο του χρόνου, αν παρουσιαστεί κάτι θα ξαναχρειαστεί?
Κοιτάξτε να δείτε, το μέχρι τώρα αποτέλεσμα αυτό που δείχνει από την προηγούμενη φορά που είχαμε εμβολιάσει ουσιαστικά κρατάει για όλη την διάρκεια της ζωής του ζώου. Α, ναι! Τα ζώα τα οποία θα εμβολιαστούν θα αποκτήσουν ανοσία στην ασθένεια. Είναι για όλη τη ζωή. Ισόβιο, μάλιστα. Ναι, αρκεί να γίνει, λέω σωστά, γιατί θα χρειαστεί το πρώτο εμβόλιο και μια επανάληψη 21 μέρες. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, η διαδικασία, όσοι έχετε απορίες, απευθύνεστε πάντα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, Χρήστο, ευκαιρία που μας δίνεις τώρα και από το ραδιόφωνο, είναι επειδή παίρνουν τα παιδιά από το συνεταιρισμό και μαζεύουμε τα στοιχεία αυτά για να μπορέσουμε να κάνουμε και την παραγγελία του εμβολίου σε συνεργασία με την κτηνιατρική της περιφέρειας. Όσοι δεν το έχουν κάνει να το κάνουν άμεσα, γιατί αυτή η διαδικασία πρέπει να την τελειώνουμε γρήγορα για να μπορέσουν να έρθουν τα εμβόλια και να προχωρήσουμε. Να δώσουμε λίγο το τηλέφωνο του συνεταιρισμού λίγο στον αέρα τώρα. Ναι, το τηλέφωνο είναι 24670-87667. Ζητάνε την κυρία του Παλίδου Μαρία και δίνουν το όνομα και το πόσα ζώα είναι αυτά που. Για να παραγγελθούν τα εμβόλια, πρέπει να γίνει αυτό. Ο καθένας που ενδιαφέρεται να προαιρετικά, γιατί είναι προαιρετική διαδικασία, αλλά καλό είναι να το κάνετε όλοι. Αφού είναι δωρεάν τα εμβόλια, πληρώνεται μόνο τον κτηνίατρο που θα τα κάνει. 87667. Ναι. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, και πιστεύω τουλάχιστον να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αν στη διαδικασία. Αν μετά από όλα αυτά δεν ανταποκριθούν, τι να πούμε, δεν θα ξανασχοληθούμε κι εμείς. Τι να πούμε. Αν δεν ανταποκριθούν, δεν θα ξανασχοληθούμε κι εμείς. Τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι κάναμε ένα αγώνα δρόμου, Χρήστο, για αυτή την ιστορία και πιστεύω ότι είχαμε και το καλύτερο αποτέλεσμα. Ίσως είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον που από μεριάς του Υπουργείου αποδέχτηκαν κάποια πράγματα τα οποία. Είναι, πώς να το πω, η απλή λογική. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι, και έτσι, δεν μπήκαμε σε άλλες λογικές, οι οποίες τουλάχιστον βλέπαμε ότι δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που είσαι μαζί μας. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ξενοτρόφους και αγρότες του νομού μας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.